είμαι ελεύθερη σχεδόν ένα χρόνο περίπου, γιατί πιστεύω πλέον στις μέρες μας ότι δεν υπάρχουν αγόρια για σοβαρή σχέση. Οπότε δεν έχει προκύψει κάτι, γιατί εγώ θέλω κάτι σοβαρό. Flashback. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Τι θέλεις? Θέλω να μάθεις να λέω το ρο. Θέλω να τη δει γιατρός. Χαιρόμαστε. Και η γαρίδα. Και η γαρίδα σας. Γεια σου, γαρίδα. Έχετε χιούμορ. Ευχαριστούμε. Αχα, καλό, Το βλέπεις αυτό? Θα βάλεις το δαχτυλάκι σου πάνω και όπου πέσει ο κύκλος, θα πληρώσει. Τι θα κάνουμε? Πληρώνω. Απίστευτο. Εντάξει, όλο αυτό με το παιχνίδι εννοείται ήταν μέσα στα πλαίσια μιας πλάκας. Δεν περίμενα να το δεχτεί. Είσαι καλά! Μεγάλο φάουλ. Λίγο ψηλό ξεφτύλα και τσιγκουνιά το θεωρώ. Να μην ειλικρινέστατη. Παρακαλώ. Α, ναι, από τον κοντρόλ μου λένε ότι λες βλακίες. Πιστεύω ήδη θα τρέμει από ανυπομονησία για να με δει δεύτερη φορά. Πάμε στοίχημα ένα 10 ευρώ. Θα βγείτε δεύτερο ραντεβού. Μάλλον κατά πάσα πιθανότητα όχι. Το ρίξε. Μπαμ! Ήταν λίγο φάουλ για μένα αυτό με την πλειομηθεία. Εσύ το έπαιξες? Δεν το βλέπα. Στον πάω, πάρεις λεφτά, δεν το έπαιξες. Να σκάσει μύτη το παρατράγουδο number 2, παρακαλώ. Τι κάνεις στη Γερμανία? Σπούδασα μεταφορική εταιρεία. Τι είπε? Το brain drain, η διαρροή εγκεφάλων, αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα σήμερα για τη χώρα. Ήσουν σεζόν? Ναι, Σαντορίνη κάνω σεζόν. Θα πήγαινα πολύ ευχαριστώ στη Σαντορίνη. Εύχομαι να με εξευρνήσει εκεί πέρα. Τι είπε? Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε φάση να πάω Μαδρίτη. Είδα ότι έχεις τατουάζ. Ναι, έχω τατουάζ. Γιατί δεν χάσαμε το χρωματάκι μας? Τι γράφει πάνω? Μπορεί να το βρεις και μόνη σου. Ωραία, περίμενα. Τι περιέχει ακριβώς αυτό το έκτρωμα? Lonely. Loyalty. Next! Έχω γυρίσει Ευρώπη κυρίως. Ολλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Σλοβενία. Εγώ προσωπικά για έναν καφέ στην Αλβανία έχω πάει. Για χαρά! Δεν έχω βγει πιο έξω. Έχω πάει. Είμαι η Ελένη, είμαι 31. Έρχομαι από Θεσσαλονίκη και ασχολούμαι με το Pilates Coaching. Wow! Σήμερα έχω σκεφτεί με το ραντεβού μου να θίξουμε θέματα κοινωνικού περιεχομένου. Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε? Γεια! Yeah. Καλησπέρα. Νεράκι, το χρειάζομαι. Αυτά! Μόλις την είδα, απογοήτευση. Τον ήπιαμε, έτσι. Η Ελένη μας είναι από τη Θεσσαλονίκη. Α, πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι? Ναι. Ένιωσα πάρα πολύ άβολα. Ετεροντροπή. Δεν μ' άρεσε καθόλου το ντύσιμο, γιατί δεν ήταν καθόλου του γούστου μου. Φορούσε κάτι έτσι ανοιχτό εδώ, λίγο κοντό και αυτά που δεν μ' αρέσουν καθόλου εμένα αυτά. Και σας είπα, είμαι από πουριτανή οικογένεια. Και μου φάνηκε λίγο κοντή. Για μένα κοντός είναι κόκκινη κάρτα. Κοίτασα συνέχεια αλλού, επειδή συνειδητοποίησα ότι δεν ήθελα και πολύ να κάτσω στο ραντεβού. Ήθελα κατευθείαν να φύγω. Το γράφουμε όλο αυτό. Εσύ με τι ασχολείσαι? Εγώ είμαι Pilates coach. Ωραίο. Ευχαριστώ. Ναι. Εννοείται. Τραγωδία. Τι είναι το πράσινο πιπέρι που είναι εδώ? Το πράσινο πιπέρι θα ρω πως απλά θα είναι σαν το πιπέρι, απλά πράσινο. Πιπέρι. Πιπέρι. Ναι. Α, δεν ξέρετε τι είναι το πιπέρι? Όχι, δεν ξέρω τι είναι το πράσινο πιπέρι. Απλά θα είναι πράσινο. Θέλω να μάθω απλά αν είναι σαν το κόκκινο πιπέρι. Σαν το κόκκινο σίγουρα δεν είναι, είναι πράσινο. Τι σ' αρέσει να κάνεις τον ελεύθερο σου χρόνο? Μου αρέσουν πράγματα που έχουν να κάνουν με την ανύψωση. Όπα. Διαλογισμός και τέτοια. Κάνεις διαλογισμό? Ναι, μου αρέσει. Έξω στη φύση και στη θάλασσα. Κάνω κι εγώ. Εγώ είσαι μάτσι, ε. Είναι πολύ καλό, μπράβο σου. Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό. Όταν ήμουν μικρός παλιά, κόβαμε κάτι πράσινα που είχαν ένα κίτρινο λουλούδι απάνω. Ναι. Και τα τρώγαμε αυτά. Και ήταν ξινά. Και μου θύμισε την Ελένη. Φίλε, που ήταν ξινή. Ωραία, περνάμε. Περίμενα έναν λίγο πιο ψηλό και μελαχρινό, με μπράτς. Μόνο κρέας. Gains for life. Τώρα εγώ που κατουργέμαι. Πήγαινε, τι, εννοείται, τι, δεν τον τάσο, πήγαινε. Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε. Πάμε. Ξυπνήστε, γυναίκες. Φιλάκια. Αλλά αυτοί είστε. Ο Λίτσια, στο Bachelor είμαστε, όχι στο Harvard.